Αυτά κάποια στιγμή πρέπει να τελειώσουν. Και το μαχαίρι πρέπει να μπει στο κόκαλο με την εφαρμογή του νόμου. Ο νόμος πλέον είναι ξεκάθαρος. Λέει ότι όποτε γίνονται έκνομες πράξεις, εφαρμόζεται ο νόμος όπως εφαρμόζεται και σε χώρους εκτός πανεπιστημίου. Δεν μπορεί η Ελλάδα, και πόσο μάλιστα στο χώρο της παιδείας, να βλέπουμε τέτοιες εικόνες ντροπής που δεν συμβαίνει πουθενά στο εξωτερικό. Εμείς έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις για να μην. Γιατί σε εμάς δεν μας ενδιαφέρει να κάνουμε μόνο τηλεοπτικά σοου. Όποτε συμβαίνουν έκνομες πράξεις, πρέπει να μπαίνει η αστυνομία μέσα στο πανεπιστήμιο. Ένα αυτό. Δεύτερον, όπως συμβαίνει στην Αμερική, στη Βρετανία, στη Γαλλία, πρέπει να υπάρχει πανεπιστημιακή αστυνομία. Δεν μπορώ να καταλάβω τι φοβάται κάθε ένας ο οποίος είναι νόμιμος, δεν παρανομεί. Τι φοβάται, φοβόμαστε μήπως καταληθεί η δημοκρατία, γιατί και ακόμα και αυτό ακούμε στις μέρες μας. Φοβόμαστε μήπως καταληθεί η δημοκρατία αν μπει η αστυνομία μέσα, αν είναι δυνατόν. Εδώ ή αύριο μεθαύριο. Οι φοιτητές λένε, για να υπάρχει και ένας αντίλογος σε αυτά που λέτε, ότι εδώ κυκλοφορούν αστυνομικοί, ιδιωτικοί αστυνομικοί με αλεξίσφαιρα μέσα στις τάξεις που είναι μαθήματα. Να σας πω δεν κάτι. Ξέρω αν είναι ακριβές αυτό. Εγώ δεν έχω δει κάτι τέτοιο, αλλά να σας πω κάτι. Αν δεν παρανομώ, τι φοβάμαι, δεν καταλαβαίνω. Σας λέω, στην Αμερική, στο Χάρβαρντ, δηλαδή, γιατί υπάρχει ιδιωτική αστυνομία. Στη Γαλλία, γιατί υπάρχει security. Σε κάμπους, στη Βρετανία, γιατί υπάρχει αστυνομικό τμήμα μέσα. Τι φοβόμαστε. Και από την άλλη, να σας πω και κάτι άλλο. Μιλάμε για σύνδεση των πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας. Πώς θα δώσεις κίνητρα σε μια επιχείρηση, σε μια εταιρεία, να έρθει να χρηματοδοτήσει ένα μεταπτυχιακό, να απορροφήσει κάποιους φοιτητές, να φτιάξει τα γραφεία διασύνδεσης ώστε να βρίσκεις πιο εύκολα δουλειά για τους φοιτητές. Εδώ πέρα έχει φύγει από εκεί η κουβέντα και μιλάμε για τα αυτονόητα. Και εδώ θέλω να καταλήξω κάπου. Πραγματικά, ο ΣΥΡΙΖΑ καταδικάζει τέτοιες ενέργειες. Απλά, ναι ή όχι. Εδώ είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, θέλετε να σας πω. Ένα ναι ή ένα όχι θέλω να πείτε. Εγώ το σέβομαι. Όχι, ό,τι και να πείτε. Με ρωτάτε και εσείς, αλλά ένα, με ρωτάτε αλλά να απαντήσω. Ένα ναι ή ένα όχι. Δηλαδή, χτες είχαμε αυτούς τους τραμποκισμούς. Λοιπόν, καλά, πού θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Θα πω μόλις με ρωτήσω και εσείς. Μπορείτε να λοιπόν, καταρχήν, κοιτάξτε, θα δείτε. Τέτοια προβλήματα δεν λύνονται με μία ερώτηση και με μία απάντηση καταδικάσει όχι με ένα ναι ή ένα όχι. Δεν λύνονται. Γιατί είναι σοβαρά τα προβλήματα της παιδείας. Εδώ από ό,τι φαίνεται και από την έρευνα που έχουμε κάνει εμείς είναι σοβαρότατες οι ευθύνες για την εικόνα τη χθεσινή του Πρίτανη, του κυρίου Φορτσάκη. Διότι αφενός μεν είχε ζητηθεί από τους φοιτητικούς συλλόγους, δηλαδή από θεσμούς του Πανεπιστημίου, να γίνει ένας διάλογος και μια συζήτηση πριν αρχίσει το Πρετανικό Συμβούλιο. Δυστυχώς τους είπε ελάτε 12.30 ώρα, ενώ άρχιζε 9.30 το Πρετανικό Συμβούλιο, μετά δηλαδή τη λήψη των αποφάσεων. Αυτό δεν είναι σωστό, γιατί αυτό δεν είναι διάλογος, είναι μαϊμού. Και το δεύτερο, όταν πρόκυψε η μαζική παρουσία των εκπροσώπων των συλλόγων, μελών διοικητικών συμβουλίων των φοιτητικών συλλόγων μέσα στη συνεδρία της Πρετανίας, η συμπεριφορά και η αντιμετώπιση από τον κύριο Φορτσάκη, χωρίς να του θέλω να τον αμφισβητήσω τις επιστημονικές περγαμηνές, επί του πολιτικού μιλάω, δεν θύμιζε Πρίτανη. Θύμιζε χωροφύλακα του παλιού καιρού που έριχνε λάδι στη φωτιά. Και το λέω αυτό για να κλείσω με την απάντηση στην πολιτική. Είναι πολύ σοβαρά τα προβλήματα του Πανεπιστημίου. Βεβαίως πρέπει να προστατευτεί η δημόσια περιουσία το Πανεπιστήμιο. Αλλά έχει και, μαζί με αυτό χρειάζεται συζήτηση και για τα άλλα προβλήματά του. Την υποχρηματοδότηση των Πανεπιστημίων που ουσιαστικά διέλυσε πολλά από αυτά. Το θέμα της αίτησης των φοιτητών, το θέμα της στέγασης, το θέμα των βιβλίων, των συγγραμμάτων, μια σειρά προβλήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην ενωτική παιδεία. Και για να αντιμετωπίζονται αυτά τα θέματα, κύριε Παπαμιμίκο, ναι. Και έτσι κλείνω, γιατί πολιτικά θέλω να μιλάω. Διάλογος, διάλογος, διάλογος. Αυτό πρέπει να το καταλάβει. Και λοιπόν, ο κύριος Φορτσάκης και οι Πρετανικές Αρχές. Δεν μπαίνουμε ο Σταύρος σε ένα ολοπολείο μέσα στα πανεπιστήμια που είναι και νέα παιδιά. Που είναι φοιτητικοί σύλλογοι, που είναι πανεπιστημιακή κοινότητα. Διάλογος χρειάζεται του Πρίτανη με την πανεπιστημιακή κοινότητα, με τους φοιτητές και για την, να προστατεύεται το πανεπιστήμιο και για να φυλάσσεται το πανεπιστήμιο και κυρίως να δοθούν λύσεις σε χρονίζοντα προβλήματα του πανεπιστημίου που οξύνθηκαν ακόμα περισσότερο τα 4 χρόνια του μνημονίου λόγω των δραστικών περικοπών στη δημόσια χρηματοδότηση τη λειτουργία του πανεπιστημίου. Με αποτέλεσμα να είναι βρώμικα, με αποτέλεσμα να μην μπορεί ούτε να μπει μέσα. Γιατί ξέρετε, μου θυμίζετε όταν κάναμε γενικές συνελεύσεις στα πανεπιστήμια που μπαίνατε μέσα οι αριστεροί και συζητούσατε 15 και 20 ώρες για να μην βγει αποτέλεσμα. Αυτό είναι ο διάλογος. Νομίζω ένα μισό λεπτό πριν 15 μέρες. Πριν 15 μέρες. Ναι, οι πρόγονοι της παράταξης του ΕΚΟ θα έμπαινε σε ένα λεφτό, έσπαγε κεφάλια φοιτητών και καθάριζε σε ένα λεφτό χωρίς επιχειρηματολογία. Τρεις βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ έκαναν ουσιαστικά το ίδιο. Σας λέω,
Εσείς δηλαδή επικροτείτε. Τι έκαναν, μπήκαν με τον Τζαμπουκά μέσα στο. Ήρθαν και τους άνοιξαν την πόρτα για να πάνε να συναντήσουν τον αντιπρίτανη με τον οποίο είχαν προγραμματισμένο ραντεβού. Και το κάνατε μέγα θέμα. Πριν από δύο χρόνια. Επειδή μπήκαν να συζητήσουν. Πριν από δύο χρόνια η ΔΑΠ, η Φοιτητική Παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, ήταν κάθετα αντίθετη στον νόμο Διαμαντοπούλου. Δεν έκλεισε ποτέ το πανεπιστήμιο, δεν τραμπούκησε ποτέ, δεν έχτισε ποτέ με τούβλα γραφείο καθηγητή. Ο καθένας δικαιούται να έχει την άποψή του και να διαφωνεί και να συμφωνεί και να συζητάει. Κανένας όμως δεν έχει το δικαίωμα να διακόπτει συγκλήτους, κανένας δεν έχει το δικαίωμα να αφήνει κουκουλοφόρους να υπάρχουν μέσα στα πανεπιστήμια, κανένας δεν έχει το δικαίωμα να προκαλεί φθορές μέσα στα πανεπιστήμια και να πληρώνουμε όλοι εμείς οι Έλληνες φορολογούμενοι πολίτες. Κανένας δεν έχει αυτό το δικαίωμα. Και θέλω κάτι ξεκάθαρο. Το καταδικάζετε ναι ή όχι. Απλά είναι. Άμα πείτε όχι, είναι σεβαστό. Αφήστε να μας κρίνει. Γιατί τι είμαι εγώ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Παιδονόμοι του κινήματος είμαστε και των φοιτητών. Παιδονόμοι είμαστε. Τι σημαίνει παιδονόμοι. Την ουσία πρέπει να δούμε. Πριν κάποια χρόνια. Πίσω από κάθε γεγονός πρέπει να βλέπουμε την ουσία. Ποια είναι η αιτία που το προκαλεί. Πρώτο και δεύτερο, πώς θα δοθούν λύσεις στα προβλήματα. Με συζήτηση και με διάλογο. Πώς δεν απάντησα. Απάντησα ότι αυτός ο Πρίτανης, αν συνεχίσει έτσι, με τη λογική του χωροφύλακα τη παλιά κοπή του χωροφύλακα, θα διαλύσει τα πάντα μέσα στο πανεπιστήμιο. Κάτι. Θα διαλύσει τα πάντα. Χρόνια, να συμπεριφερθεί ως Πρίτανης. Μην κάνετε μόνο, σας παρακαλώ, αφήσουμε ένα λεπτάκι. Πριν κάποια χρόνια, φοιτητές της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ έχτισαν το γραφείο του νυν Πρίτανη του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, του κύριου Καραμπίνη. Ξέρετε ποιος ήταν ο συνήγορος περάσπισης. Ξέρετε ποιος ήταν ο συνήγορος περάσπισης. Ο κύριος Κουράκης. Ναι, να σας πω κάτι. Πριν από ένα χρόνο, αντίστοιχοι φοιτητές της δικής τους παράταξης πήγαν στον κύριο Κεσίσογλου, καθηγητή της νομικής Θεσσαλονίκης, και επειδή έπαιρνε απουσίες, επειδή εφάρμοζε τον νόμο, πήγαν και τον βγάλαν έξω. Ωραία, λύσατε λοιπόν τα προβλήματα της ανωτάτης εκπαίδευσης. Δεν λύσαμε, εγώ σας είπα και ούτε τα σκουπίδια δεν μπορούν να μαζέψουν. Εγώ σας πω και εγώ. Πριν κάποια χρόνια πήγε ο καταραμένος Όφης, έδωσε το μήλο στην Εύα και η Εύα το έδωσε στον Αδάμ. Φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ και γι' αυτό. Ήταν νεολαίοι του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό θα μου πείτε. Ήταν νεολαίοι του ΣΥΡΙΖΑ. Ο καταραμένος Όφης ήταν νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ. Ντύθηκε φίδι και πήγε και. Και τώρα θα σταματήσουμε αυτή την ιστορία. Με πανεπιστήμια που έχουν τεράστιες δυνατότητες, που πολλά από αυτά είναι από τα πρώτα 100 στον κόσμο, με δυνατότητες καθηγητών και φοιτητών. Το να υπάρχουν τέτοιες συμπεριφορές σαν αυτές του Πρίτανη, νομίζω δεν βοηθάει ούτε τα πανεπιστήμια, αλλά ούτε και εσάς, ούτε τους φοιτητές, ούτε τους καθηγητές, ούτε τον Πρίτανη, αλλά ούτε και εσάς σαν κυβέρνηση. Κανένα βοηθάει αυτό το πράγμα. Και πιο πριν. Δεν είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος ο κύριος Φορτσάκης, το καταλαβαίνετε. Που είναι διορισμένος και σε κρατικές θέσεις στην ΕΡΙΤ, στην κρατική τηλεόραση. Γιατί είναι διορισμένος και εκεί. Μπορεί να θέλει να βγάλει τις υποχρεώσεις του στην κυβέρνηση. Αλλά δεν είναι κυβερνητικός επίτροπος. Είναι Πρίτανης του Πανεπιστημίου και πρέπει να συμπεριφερθεί ως Πρίτανης του Πανεπιστημίου. Και όχι ως κυβερνητικός εκπρόσωπος. Θα καταθέσω και την προσωπική μου άποψη. Ο κύριος Φορτσάκης έχει καθυστερήσει να εφαρμόσει τον νόμο. Η αστυνομία πρέπει να έχει μπει ήδη από εχθές. Κάποια στιγμή πρέπει να μπει τέλος αυτό εδώ πέρα, το πανηγυράκι. Στο πανηγυράκι αυτό πρέπει να μπει τέλος. Αν νομίζετε ότι έτσι θα λυθούν τα προβλήματα. Και εσείς να κάθεστε ουσιαστικά και με την σιωπή σας να δίνετε δικαίωμα σε τέτοιους ανθρώπους να μπαίνουν και να διακόπτουν συγκλήτους ή σε κουκουλοφόρους να έχουν ορμητήρια τα πανεπιστήμια. Συγγνώμη, αλλά δεν βοηθάτε στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Παρακαλώ, κύριε Χαϊκάλη, έχετε κάποιο σχόλιο. Πριν μπει η αστυνομία μέσα και πήγαινε όλα αυτά τα πράγματα τα οποία λέτε, θα μπορέσει να φτιάξουμε ένα πανεπιστημιακό